Καλησπέριζω την επόμενη καλεσμένη, την Τομέαρχη Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων του ΣΥΡΙΖΑ και βουλεύτρια στο βόρειο τομέα της Β' Αθηνών, την κυρία Μαριλίζα Ξενογιανακοπούλου. Κύριε Ξενογιανακοπούλου, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, κύριε Μελιγκούνη. Λοιπόν, ακούτε τα σχολιανά τέλος πάντων από την κυβέρνηση αλλά και από την Ελλάσσονα αντιπολίτευση, πρέπει να πω. Αναφορικά με το πώς ο κύριος Τσίπρας κατηγορείται ότι αμφισβητεί τους θεσμούς, το δημοκρατικό παιχνίδι, τη Βουλή, τι απαντάτε. Κύριε Μελιγκούνη, επειδή άκουσα και τον κύριο Γαϊτάνη πριν, αν είναι κάποιος ο οποίος έχει υποβαθμίσει όλους αυτούς τους μήνες στο Κοινοβούλιο, είναι ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση. Mm-hmm. Όπως ξέρετε, έκαναν τα πάντα προκειμένου να συγκαλυφθεί αυτό το πολύ μεγάλο σκάνδαλο, αυτή η μεγάλη αντιδημοκρατική εκτροπή. Απαξίωσαν την Εξεταστική Επιτροπή, παρεμπόδισαν τους κρίσιμους μάρτυρες να έρθουν να καταθέσουν, παρεμπόδισαν μέχρι και τον κύριο Ράμο να φέρει το επίσημο πόρισμά του στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και κατά τη διάρκεια του τριημέρου της πρότασης της πιστείας η κυβέρνηση στην πραγματικότητα όχι μόνο και ο κύριος Μητσοτάκης δεν απήντησαν σε τίποτα, mm-hmm. αλλά συνέχισαν αυτή την απαξιωτική λογική. Ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα στην πραγματικότητα με την κίνηση αυτή, όπως δήλωσε, είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ως αξιωματική αντιπολίτευση αλλά και ως ο κορμός της ευρύτερης προοδευτικής παράταξης δεν μπορεί να νομοποιήσει μια κυβέρνηση η οποία υποβαθμίζει τη δημοκρατία, το ίδιο το κοινοβουλευτικό σύστημα και αυτή την πολύ μεγάλη θεσμική εκτροπή και γι' αυτό το λόγο δήλωσε ότι δεν θα παρευρισκόμαστε πια, δεν θα συμμετέχουμε στην νομοθετική διαδικασία με την έννοια της ψηφοφορίας και των τροπολογιών. Αυτό βέβαια σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι θα αφήσουμε ανεξέλεγκτη την κυβέρνηση. Mm. Δηλαδή, για όση ακόμα χρονική διάρκεια υπάρχει η Βουλή ανοιχτή και δεν προκυρήσονται οι εκλογές, φυσικά θα είμαστε παρόντες και παρούσες με τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, με την κριτική μας, με εξαίρεση φυσικά εφόσον έρθει η διάταξη για τη ναζιστική εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής. Να ανοίξουμε τώρα γι' αυτό μια παρένθεση. Άκουσα προχθές τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Τσιάρα, να λέει ότι ο δημόσιος διάλογος επί του θέματος έχει εξαντληθεί και ότι η κυβέρνηση θα κατεβάσει την τροπολογία να ψηφιστεί. Διάλογος κανονικός, συγκροτημένος. Δεν λέω τώρα τι είπατε σήμερα εσείς εδώ στο κεντρικό δελτίο, τι είπε προχθές ένα άλλο δελτίο ο κύριος Τσιάρας. Να καθίσουν κάτω οι εκπρόσωποι των κομμάτων και να βρουν μια λύση. Αυτό δεν σημαίνει διάλογος. Αυτό σημαίνει διάλογος. Εσείς θεωρείτε ότι έχει γίνει ο διάλογος και ότι έχει λήξει το θέμα? Όχι, φυσικά. Υπήρξε μία ενημέρωση των κομμάτων, ναι, με ένα προσχέδιο, mm-hmm. το οποίο απεστάλλει. Υπήρξαν κάποιες παρατηρήσεις. Εμείς είχαμε μία σειρά από πολύ σοβαρές παρατηρήσεις και ενστάσεις. Καταρχάς, είναι σαφές ότι για το σκοπό, δηλαδή για την ανάγκη αυτή τη στιγμή να υπάρξει μία ρύθμιση που να μην επιτρέπει την κάθοδο στις εκλογές της Χρυσής Αυγής αλλά και οποιαδήποτε ναζιστικής εγκληματικής παραφιάδας που μπορεί να προκύψει, ο σκοπός είναι κοινός, mm-hmm. για όλα τα κόμματα τα δημοκρατικά. Αλλά από εκεί και πέρα έχει μεγάλη σημασία ποια θα είναι η διατύπωση. Εμείς έχουμε θέσει μια σειρά ζητήματα ότι πρώτα απ' όλα το προσχέδιο που έχουμε δει έχει ζητήματα αντισυνταγματικότητας, το οποίο είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό, και από εκεί και πέρα θα πρέπει να μην είναι μια τόσο ευρεία διατύπωση η οποία να δημιουργεί άλλα πιθανά προβλήματα στο μέλλον, ναι, ή ακόμα και να έρχεται να φέρει από την πίσω πόρτα ξανά τη θεωρία των δύο άκρων. Για αυτό το θέμα εμείς πιστεύουμε να γίνει μια πάρα πολύ σοβαρή συζήτηση στη Βουλή. Φυσικά θα δούμε τι θα έρθει από την κυβέρνηση, αλλά με βάση αυτές τις mm-hmm. παρατηρήσεις που σας ανέφερα. Τώρα, επιστρέφουμε στο κεντρικό μας θέμα της συζήτησης. Αυτό για το οποίο, αν δεν έχω καταλάβει, αν αφήσουμε στην άκρη τα τραμπισμό αλλά Γκρέκα κλπ. Κυβέρνηση, είναι ότι ας πούμε ότι έγιναν όλα αυτά που λέτε. Στο τέλος της μέρας όμως, όσο και αν η κυβέρνηση κακομεταχειρίζεται το προνόμιο και τη δύναμη της πλειοψηφίας που έχει, την έχει. Αυτό δεν είναι. Στο τέλος της μέρας δεν περνάει η άποψη της πλειοψηφίας. Όσο, επαναλαμβάνω, και αν μία συμπολίτευση κρίνεται πάντα από το πόσο σέβεται ή όχι τη μειοψηφία. Αυτό ισχύει. Κοιτάξτε, εμείς εξαντλούμε όλα τα θεσμικά μέσα που έχουμε. Και φυσικά και η πολιτική αυτή τοποθέτηση, ότι θεωρούμε ότι πλέον πρέπει να υπάρξει άμεση προσφυγή στην κάλπη, ναι, όπως είπε και ο Αλέξης Τσίπρας, ξεκινάμε και μία πορεία στο λαό, γιατί ακριβώς πλέον το ζήτημα της δυσπιστίας απέναντι σε μία κυβέρνηση που παραβιάζει ανοιχτά πια
τη δημοκρατική και θεσμική λειτουργία, πρέπει να λυθεί από την ίδια τη λαϊκή κυριαρχία. Αυτή είναι η θέση μας και γι' αυτό το λόγο ξεκινάμε αυτή την πορεία. Όπως είδατε και ο Αλέξης Τσίπρας αύριο θα μιλήσει στο Περιστέρι, την Παρασκευή πάει στην Πάτρα, την Δευτέρα θα πάει στη Θεσσαλονίκη. Θεωρούμε ότι είναι μια υπόθεση η οποία αφορά πραγματικά τους Έλληνες και τις Ελληνίδες. Και θα σας πω και κάτι από την επαφή με τον κόσμο. Πιστεύω ότι ο κύριος Μητσοτάκης κάνει ένα πάρα πολύ μεγάλο λάθος, πέραν της μεγάλης ευθύνης που έχει για όλη αυτή την εκτροπή. Υποτιμά πάρα πολύ τον κόσμο. Ο κόσμος και καταλαβαίνει, ο κόσμος και ενοχλείται βαθύτατα και νιώθει προσβεβλημένος όσον αφορά αυτή την απαράδεκτη υπόθεση των υποκλοπών. Και επίσης θεωρώ ότι είναι και πάρα πολύ λανθασμένη η προσέγγιση ότι ο κόσμος νοιάζεται μόνο για την ακρίβεια και το πορτοφόλι του. Είναι αλήθεια ότι αυτό είναι το βασικό του πρόβλημα. Ναι. Σε μία περίοδο που φτωχοποιείται συνεχώς η κοινωνία, μειώνεται η αγοραστική δύναμη εργαζομένων, μικρομεσαίων, συνταξιούχων, είναι φυσικό επακόλουθο να είναι η πρώτη απάντηση στο τι σε απασχολεί σήμερα. Αυτό, ο κόσμος όμως, όπως κανένας μας, δεν είμαστε μονοδιάστατοι, ταυτόχρονα τον αφορά το θέμα της δημοκρατίας. Και καταλαβαίνει μάλιστα ότι όταν έχουμε μία αντιδημοκρατική τέτοιου είδους διακυβέρνηση, με τέτοιου είδους παρεκτροπές στα συντήματα δημοκρατίας, αυτό συνδέεται με τη συνολική φυσιογνωμία μιας κυβέρνησης και τις πολιτικές. Γι' αυτό και εμείς λέμε ότι σήμερα όταν μιλάμε για δικαιοσύνη παντού, μιλάμε και για δημοκρατία παντού. Αυτά τα πράγματα είναι αλληλένδετα. Δεν μπορεί να υπάρξει οικονομική ανάκαμψη, κοινωνική δικαιοσύνη, αν δεν υπάρχει η δημοκρατική αυτή διαδικασία, η οποία και στην οικονομία και στην κοινωνία και στην πολιτική ζωή και στους θεσμούς θα εγγυηθεί μια τέτοια πολιτική και κοινωνική αλλαγή που έχει ανάγκη σήμερα ο τόπος μας και η κοινωνία. Κύριε Ξενογεννακοπούλου, ακούω διαρροές από το Μέγαρο Μαξίμου που λένε ότι θα έρθετε, που προεξοφλούν μάλλον, ότι θα έρθετε σε δύσκολη θέση ως ΣΥΡΙΖΑ. Όταν έλθουν στη Βουλή προεκλογικού, δεν έχει σημασία ή έχει, δεν ξέρω, εσείς θα μου πείτε, αρώματος και τύπου θετικά μέτρα. Για φανταστείτε, ας πούμε, ως απόρρια της σημερινής ανακοίνωσης του κ. Τσίπρα, να μην ψηφίσετε ένα δώρο Πάσχα ή, δεν ξέρω, τα 100 ευρώ αποζημίωση σε όσους καθυστέρησαν να βγει η σύνταξή τους ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Κύριε Μελιγόνη, νομίζω ότι ο κόσμος πλέον καταλαβαίνει ότι όλα αυτά είναι προεκλογικές παροχολογίες και καλλιέργεια προσδοκιών. Εδώ έχουμε φτάσει στο σημείο ο κύριος Χατζηδάκης να ανακοινώνει εσφεσμένα και με αγωνία την ώρα που του αποκαλύπτουμε καθημερινά ότι οι επικουρικές συντάξεις έχουν ξεπεράσει 120.000 και δεν γίνεται τίποτα. Να έρχεται και να λέει τώρα, λίγες εβδομάδες πριν τις εκλογές, ότι θα δώσουμε ένα επίδομα για να το καλύψουμε. Υπάρχει αυτή η τεράστια αύξηση στα προϊόντα, η οποία συνεχίστηκε και μετά τις γιορτές που ξεπερνάει το 20%. Υπάρχει, λέει, το Market Pass, το οποίο θα αρχίσει να εφαρμόζεται από το Φλεβάρι και θα δημιουργήσει μία ανακούφιση με αυτά τα 70 λεπτά το μήνα. Ο κόσμος δεν κοροϊδεύεται. Όλα αυτά είναι μπεγμός. Και αν θέλετε το πιο σοβαρό, τουλάχιστον από αυτά που αφορούν άμεσα τον κόσμο, είναι ότι η δηλώση του κ. Σκρέκα σήμερα, ο οποίος στην πραγματικότητα έρχεται να βάλει κόφτη όσον αφορά τη στήριξη των οικοκυριών, ενώ αφήνει πλέον τελείως, όπως έχει αφήσει ως τώρα, ανεξέλεγκτη την εσχροκέρδεια στον χώρο της ενέργειας. Θα σας πω κάτι το οποίο μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση. Είχα πάει να ψωνίσω σε ένα κατάστημα ζαχαροπλαστείο. Και έρχεται ο ιδιοκτήτης και μου λέει, πλήρωνα 400 ευρώ. Τώρα πληρώνω 1000 ευρώ το μήνα. Δεν αντέχω. Και μου λέει, συνειδητοποιείτε, μου λέει, κυρία Ξενιακοπούλου, ότι αυτό σημαίνει ότι θα μπορούσα να έχω έναν υπάλληλο ακόμα. Με καταδικάζουν να μην έχω έναν υπάλληλο ή να πρέπει να απολύσω έναν υπάλληλο. Και το λέει ο μικρομεσαίος. Άρα λοιπόν ο κόσμος δεν κοροϊδεύεται με προεκλογικές παροχές και μεγάλα λόγια. Ο κόσμος συνειδητοποιεί ότι αυτό που χρειάζεται είναι μια πλήρης αλλαγή όσον αφορά και την αντιμετώπιση της ακρίβειας και πάνω απ' όλα τη στήριξη των μισθών και της αγοραστικής δύναμης. Κύριε Ξενογεννακοπούλου, και ένα σύντομο σχόλιο για το πώς έχουν επιδεινωθεί μέσα σε 2-3 μέρες κλιμακωτά οι σχέσεις σας με το ΠΑΣΟΚ. Όταν αφήνετε ως ΣΥΡΙΖΑ την υπόνοια ότι μια ενδεχόμενη κυβερνητική συνεργασία Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να είναι προϊόν εκβιασμού, δεν είναι σαν να λέτε
φαίνεται ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι ανοιχτός σε αυτόν τον εκβιασμό. Δηλαδή, κακώς το πήραν ως ηθική μομφή στον πρόεδρό τους. Νομίζω, κύριε Μελιγόνη, ότι έγινε παρερμηνία της δήλωσης αυτής. Καταρχάς, δεν υπήρχε αυτή η σκοπιμότητα σε καμία περίπτωση. Ούτε από την Πόπη του Τσαπανίδου και πολύ περισσότερο από το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό που είπε στην πραγματικότητα είναι κάτι που το έχει αναφέρει ο ίδιος ο κύριος Ανδρουλάκης. Πρέπει να σας πω ότι σε συνέντευξή του, όταν είχε βγει η ιστορία της παράνομης παρακολούθησής του το καλοκαίρι, είχε κατηγορήσει τον κύριο Μητσοτάκη και την κυβέρνηση ότι υποκρύπτεται μια προσπάθεια ομοιρίας του ιδίου και του Πασό Κινάλ. Άρα δεν νομίζω ότι υπήρχε οποιοδήποτε άλλο στόχος από το να υποθεί ότι η κυβέρνηση με αυτόν τον τρόπο και με τις παρακολουθήσεις επιχείρησε να έχει σε ομοιρία και με αυτή την έννοια και εκβιαζόμενους υπουργούς, τους αρχηγούς των όπλων δυνάμεων. Θεωρώ ότι ήταν υπερβολική αντίδραση του Πασό Κινάλ και δεν υπήρχε τέτοιου είδους σκοπιμότητα. Μάλιστα. Κύριε Ξενογιάννογκοπούλου, σας ευχαριστώ θερμά για τη συζήτηση και τον χρόνο. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.